ξεκινά αναζωπήρωση μετά τη Γάζα και στο Ουκρανικό μέτωπο με ομυρικές μάχες σε 5 άξονες που επιτίθενται ανελαίητα οι Ρώσοι. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων, λοιπόν, 87 στρατιωτικές συγκρούσεις έλαβαν χώρα στο πεδίο της μάχης του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Συνολικά, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν 5 πυραυλικές και 83 αεροπορικές επιθέσεις, ενώ προκάλεσαν 102 πλήγματα με τη βοήθεια πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων έναντι θέσεων Ουκρανικών στρατευμάτων και λοιπόν περιοχών. Αυτό αναφέρθηκε στη σημερινή πρωινή ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Στις κατευθύνσεις Βολίν, Πολέσκι, Σεβέρσκ και Σλομπόνσκι η κατάσταση λέγεται πως δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Οι Ουκρανικές δυνάμεις λέγεται από το Κίεβο πως συνεχίζουν οι επιθετικές επιχειρήσεις στις κατευθύνσεις της Μελιτόπολης και του Μπαχμούτ. Παράλληλα, ο Ουκρανικός στρατός αναφέρει πως αποθήθηκαν επιθέσεις του Ρωσικού στρατού στην κατεύθυνση του Κουπιάνς και συγκεκριμένα στις περιοχές Σινκόβκα, δηλαδή βορειοανατολικά της Πετροπαύλοκα και της Ιβάνοβκα, της Χερσόνας, της Στελμάκοβκα και στο Λουγκάνς. Στην κατεύθυνση του λιμάν, στις περιοχές Νοβοεγκόροβκα, Νεύσκι και Σερεμπριάνσκι της περιοχής του Λουγκάνς, στην κατεύθυνση του Μπαχμούτ, κοντά στην Ιβανόφσκι, Κλιτσίβκα και Αντρίευκα της περιοχής Ντονιέτ. Στην κατεύθυνση της Αβδίβκα, όπου λέγεται πως αποθήθηκαν συνολικά 35 επιθέσεις από τους Ρώσους, συγκεκριμένα ανατολικά του Νοβοκαλίνοβο, του Στεπόνογε, της Αβδίβκα και του Σεβέρνη και νότια του Τονέγκη και του Περβομαΐσκοε της περιοχής Ντονιέτ. Στην κατεύθυνση του Μαρίνσκι, συγκεκριμένα στις περιφέρειες Μαρίνκα και Νοβομιχαήλοβκα της περιοχής Ντονιέτς, στην κατεύθυνση του Σακχάρτσκι, συγκεκριμένα στην περιφέρεια του Σταραμαγιόνσκοε της περιοχής Ντονιέτς και τέλος στην κατεύθυνση της Ζαπορίζια, στην περιφέρεια του Ραμπότινο της περιοχής Ζαπορίζια. Τις τελευταίες 24 ώρες πριν την ενημέρωση του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου, οι Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις λέγεται πως πραγματοποίησαν με αεροσκάφη 11 πλήγματα σε περιοχές που βρίσκονταν συγκεντρωμένο ρωσικό προσωπικό, όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.